σκέφτεσαι, ρε. Ήταν Χριστούγεννα του 1997. Πινγκ! Όταν μιλούσα με ένα φίλο μου, του Ναντούνη. Πινγκ! Το ξέρεις. Είναι αδερφός σου. Και λέγαμε για το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στα σπίτια μας. Πινγκ! Και γενικά. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Μέχρι το Πάσχα του 2011. Πινγκ! Δηλαδή μετά από 1997, 2011, μετά από 8 χρόνια. Και τότε με είπε, όταν βάζει πλυντήριο, πινγκ, και βγάζει τα ρούχα για να τα απλώσει, για να τα στεγνώσει, πάντα κάτι θα λείπει. Μπορεί να είναι αυτό γάντια, πινγκ, μπορεί να είναι σκούφος, πινγκ, μπορεί να είναι ένα σφουγγάρι, πινγκ, μπορεί να είναι μια κουβέρτα, πινγκ. Και θυμήθηκα ότι αυτό σε μένα συμβαίνει μόνο τα Χριστούγεννα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, έβγαλα όλα τα χριστουγεννιάτικα είδη και τα έβαλα για πλήσιμο. Όταν την περασμένη εβδομάδα θυμήθηκα να τα βγάλω το πλυντήριο, διαπίστωσα ότι έλειπε μία κάλτσα. Πινγκ! Τρελάθηκα! Τρελάθηκα! Watch your mouth! Δεν είναι πουθενά. Ψάχνω από εδώ. Ψάχνω από εκεί. Τίποτα. Πουθενά η κάλτσα. Πουθενά. Και αναρωτιέμαι. Πού πηγαίνουν οι κάλτσες μου τα Χριστούγεννα? Πινγκ! Γιατί ο Άι Βασίλης, πινγκ, είναι τόσο συνδεδεμένος με αυτές? Πώς εξηγείται το πάθος του για αυτές? Τι συνωμοσία κρύβεται πίσω από αυτό?